Με απίστευτη ταχύτητα τρέχει ο πληθωρισμό στην Ελλάδα και οι τιμέ παίρνουν την ανιούσα σε βασικά είδη τροφίμων, τα καύσιμα και τη στέγαση. Ενδεικτικό είναι ότι η Κρήτη, σύμφωνα με πλατφόρμα σύγκριση τιμών, βρίσκεται στην τρίτη θέση των ακριβότερων ανικίων μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Λόγω του ότι ε, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, λόγω κρίση, δεν χτίστηκε καμία καινούργια οικοδομή. Και τώρα που άρχισαν σιγά-σιγά να κτίζονται οι οικοδομές και να παίρνει μπρος η κατασκευαστική δραστηριότητα. Ε, ήρθαν οι ανατιμήσεις των υλικών και το απαγορευτικό κόστος και έχουν φρενάρει, έχουν παγώσει οι κατασκευές. Αρκετά διαμερίσματα που νοικιαζόταν με μακροχρόνια μίσθωση έφυγαν από την μακροχρόνια μίσθωση και πήγαν στη βραχυχρόνια τύπου Airbnb πριν καλά καλά εισπράξουν χρήματα κάθε μήνα, πολλά ζευγάρια, οικογένεια και άτομα που μένουν μόνα του καλούνται να πληρώσουν το μεγαλύτερο βασικό έξοδο, το ενίκιο. 40 χρόνια, μια ζωή από 14 χρόνια παιδί. Δεν 40, 40, 50 χρόνια πληρώνω νίκη, είμαι στο νίκη. Στην Αθήνα, εδώ. Αλλά έχει ξεφύγει τελείω η κατάσταση. Λόγω του Airbnb που έχει γίνει, έχουν εξασφαλώσει τα πάντα. Και του ενδιαφέρει αυτό, δεν υπάρχει ούτε έλεγχο ούτε τίποτα του γκαρσονιερίτσα εκεί πέρα που λιούνται είναι ρετυρέ και τέτοια. Όλοι αυτοί που έχουν τα σπίτια και τα νοικιάζουν προσπαθούν και αυτοί να αυξήσουν το εισόδημά του από εκεί και δυστυχώ ανεβάζουν τα ενίκια ψηλά. Και ο περισσότερο κόσμο έχει αυτό το πρόβλημα. Αναλυτικά ο πληθωρισμό τον Ιούνιο έφτασε στο 12,1% ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν στο 1%. Η αύξηση των τροφίμων τον Ιούνιο ήταν στο 12,6%, ακριβότερη είναι η στέγαση κατά 31,5%, αεροπορικά εισιτήρια και ακτοπλοϊκά εκτινάχθηκαν κατά 48,5% και 20,4% αντίστοιχα και τα καύσιμα αυξήθηκαν κατά 45,6%. Το Ταμείο στα περισσότερα νοικοκυριά είναι μείον και δεν επιτρέπει ούτε μικρέ πολυτέλειε όπω τι διακοπέ. Ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και με το φιλόδοξο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που προβλέπει πολύ χαμηλέ τιμέ σε καταλήματα και και έκπτωση σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κάποιοι δεν θα καταφέρουν να πάνε διακοπέ. Όσον αφορά με τον κοινωνικό τουρισμό, ακόμη και εκεί πολλοί άνθρωποι που μπορούν να ενταχθούν στο, πρόγραμμα αδυνατούν να πάνε έστω και διακοπέ μέσω του κοινωνικού τουρισμού, γιατί δεν μπορούν να τα στα έξοδα τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Παρόλα αυτά, η Κρήτη παραμένει από τι περιφέρειε τη χώρα που θεωρείται ότι έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπω ο τουρισμό και ο αγροτικό τομέα. Πολλοί κριτικοί έχουν τα δικά τους περιβόλια με φρούτα και λαχανικά, παράγουν δικό τους λάδι και απολαμβάνουν τους καρπούς της κριτικής γης. Ταυτόχρονα για όσους δεν μπορούν να απολαύσουν διακοπές, διαθέτει από τις ομορφότερες παραλίες.